Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παρίση, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Νετσούλη, σε εσάς. Τι κάνετε? Σας. Σήμερα καταλαβαίνετε. Προσπαθούμε. Ό,τι συζητούσαμε το καλοκαίρι, κύριε Παρίση, ό,τι συζητούσαμε. Έρχεται και ξεδιπλώνεται μπροστά μας μέρα με τη μέρα. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν τα συζητάς πιο νωρίς, η κυβέρνηση λέει ότι κινδυνολογούμε. Όταν τα βλέπουμε μπροστά μας, ότι υπονομεύουμε την εθνική προσπάθεια. Μετά ξύνουμε πληγές. Ένα όμως που το ζούμε πλέον. Λοιπόν, όπως το είπα, από πού να ξεκινήσουμε? Είναι οι καταλήψεις που είναι σε εξέλιξη παντού. Να ξεκινήσουμε από τα κρίσματα κορονοϊού που εξελίσσεται ένα θρίλερ και με την δομή φιλοξενίας στην Κορισσό. Να συνεχίσουμε με το τρίτο γυμνάσιο, τα οποία από τα 176 παιδιά σήμερα μπήκαν μέσα, τα 8 τα υπόλοιπα έφυγαν και απειλούν και οι γονείς, όπως ακούσαμε τώρα, ότι δεν θα ξαναστείλουν τα παιδιά τους αν δεν λυθεί το πρόβλημα με τα τρία τμήματα και αν δεν στείλει το Υπουργείο Αναπληρωτές για να γίνουν τα τρία τμήματα. Από πού να ξεκινήσω, κύριε Παρίση? Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που έχουμε τώρα ως θέμα και μέχρι σήμερα. Με τον κύριο Σερδένη και τον κύριο Κέδρο. Σας παρακολούθησε γιατί το σχολείο μου είναι σε κατάληψη, οπότε καταλαβαίνω. Σωστά, το Λύκειο του Άργους, βεβαίως. Για πείτε μου λοιπόν τι προτείνετε εσείς εκεί τώρα. Και πώς τη βλέπετε την κατάσταση στο τρίτο γυμνάσιο? Μια από τις πρώτες μας επισκέψεις ήταν φέτος στο τρίτο γυμνάσιο. Είναι ούτως ή άλλως ένα πρόβλημα που χρονίζει και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά λυνόταν με το σπάσιμο των τμήματων, όπως το καταλαβαίνετε. Προφανώς το αίτημα και αυτό που είπαμε και στη συνάντησή μας με την κυρία Βασιλιάδου την προηγούμενη εβδομάδα, πέραν του βασικού αιτήματος του να σπάσουν όλα τα μεγάλα τμήματα λόγω της ιδιαιτερότητας της πανδημίας, κάναμε ιδιαίτερη μνήμα στο τρίτο γυμνάσιο, γιατί πάντα ξεχωρίζει λόγω του κτηριακού θέματος που έχει, που είναι ένα παλιό κτίριο. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που δεν βγαίνουμε σε καινούργια σχολεία που κάποια στιγμή θα πρέπει να τα δει ο Δήμος, αυτό που έχουμε ζητήσει και πέρσι στην συνάντηση που είχαμε σε ένα ΛΜΕ με τον Δήμαρχο Καστοριάς, είπαμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δοθεί το κτίριο που ήταν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το παλιό πρώτο γυμνάσιο όπως ξέρετε, να επιστρέψει στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί. Για ποιο σχολείο. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, το ξαναλέω, 2020 να υπάρχουν γυμνάσια με πατώματα. Κύριε Νατζούλη, άμα δείτε τι σχολεία υπάρχουν σε άλλες περιοχές, το τρίτο γυμνάσιο θα φαντάζει παλάτι. Όαση. Παλάτι θα φαντάζει. Δηλαδή, μιλάμε για κοντέινερ, για λιόμενα. Όχι ότι προφανώς είναι σημαντικό πρόβλημα του τρίτου γυμνασίου, αλλά υπάρχουν ακόμα χειρότερα να φανταστείτε από αυτό. Αλλά αυτό φυσικά δεν αντιστρέφει ότι υπάρχει το βασικό αίτημα, το οποίο είναι όντως μια σοβαρή κτηριακή υποδομή σε όλο το σχολείο και όχι μόνο στο τρίτο γυμνάσιο. Έτσι. Γενικά υπάρχει ένα κτηριακό πρόβλημα στην Καστοριά αυτή τη στιγμή, κυρίως στον Δήμο Καστοριάς, γιατί γιγαντώνεται το μουσικό γυμνάσιο. Μεγαλώνει δηλαδή, γιατί πλέον κουτά και ηλικιακές τάξεις. Το ίδιο συμβαίνει και για το ειδικό εκπαιδευτικό, ειδικό γυμνάσιο Λύκειο, επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο, που μεταφέρθηκε όπως ξέρετε στο δεύτερο και στην τελευταία, στο δεύτερο γυμνάσιο. Και επίσης μεγαλώνει, άρα δημιουργείται ένα κτηριακό πρόβλημα πλέον και στο δεύτερο γυμνάσιο. Και επίσης κτηριακό πρόβλημα εκτός από το τρίτο γυμνάσιο έχουμε και στο ΕΠΑΛ πλέον. Μπράβο, στο ΕΠΑΛ, και εκεί μας είπα. Ναι, έχετε δίκιο. Γιατί αυξάνει τρομερά ο αριθμός των μαθητών. Ταυτόχρονα εκεί φιλοξενείται το μεσημέρι το ΙΕΚ και το βράδυ φιλοξενείται πλέον το εσωτερικό ΕΠΑΛ. Και μιλάμε σε ένα σχολείο που φιλοξενεί πάνω από 500, ένα χώρο που φιλοξενεί πάνω από 600 μαθητές, σπουδαστές όλη την ημέρα. Άρα βλέπετε ότι το κτηριακό είναι ένα έντονο πρόβλημα στην Καστοριά και νοείται να αφήνουν κτίρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός. Ανεκμετάλλευτα. Γι' αυτό ρωτήσαμε τον κύριο Κέδρο για το πρώτο γυμνάσιο νωρίτερα. Αλλά καίγονται οι άνθρωποι για το άλλο τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Και εδώ ήταν το βασικό αίτημα, δηλαδή να σπάσουν τα τμήματα, προφανώς ξεκινώντας από το τρίτο γυμνάσιο, αλλά και άλλα τμήματα με 27-26 μαθητές λόγω της ιδιαιτερότητας. Ξέρετε ότι η νομοθεσία προβλέπει στο Λύκειο και στο γυμνάσιο μέχρι την Δευτέρα
λυκείου έως και 27 μαθητές στην τάξη και στην τρίτη λυκείου. Άρα εδώ τι πιστεύετε ότι θα γίνει τελικά, κύριε Άρης? Θα πρέπει να πιέσουμε όλοι μαζί να σπάσουμε τα τμήματα, ξεκινώντας από το τρίτο γυμνάσιο, αλλά και φυσικά και άλλα τμήματα που έχουμε με 27 μαθητές στο πρώτο γυμνάσιο Καστοριάς, με 26, με 25. Γιατί δεν μπορεί να λέει το Υπουργείο και να μας χτυπάει συνέχεια το τρίπτυχο μάστα, κοινωνικές αποστάσεις, καθαριότητα, αλλά το ένα να το ξεχνάμε εντελώς όσον αφορά τα σχολεία. Να ζητάμε δηλαδή στους μαθητές να είναι απομακρυσμένοι, αλλά τα μένουν στην τάξη να είναι 27 μαθητές, 26. Δεν μιλάω καν για τα εργαστήρια πληροφορικής, γιατί αν φανταστείτε στα εργαστήρια πληροφορικής που είναι πιο μικρή η χώρη και είναι 10 υπολογιστές μέσα, οι μαθητές είναι ο ένας δίπλας στον άλλον εντελώς. Δηλαδή, ήταν και αίτημα του πρώτου λυκείου στην κατάληψη η αίθουσα της πληροφορικής. Έτσι ακριβώς. Και γενικότερα δεν είναι μόνο του πρώτου λυκείου. Ναι, παντού η κατάσταση είναι ίδια. Πρόβλημα. Οπότε αυτά που λέγαμε στο ξεκίνημα της χρονιάς πλέον βγαίνουν ένα-ένα. Μάλιστα. Τώρα, εδώ όμως υπάρχει, θα λέγαμε, η προειδοποίηση των γονέων. Αν δεν λυθεί, δεν ξαναμπαίνουμε. Νομίζω ότι... Τι θα γίνει? Θα αντιδρούν οι γονείς. Νομίζω θα πρέπει κάποια στιγμή να δει η διεύθυνση, η τοπική της Καστοριάς, η περιφερειακή διεύθυνση, ότι θα πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα και κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει. Το χρονίζει το πρόβλημα γιατί πέρυσι λύθηκε. Εντάξει, αλλά δεν μπορεί κάθε χρόνο να εμφανίζεται το ίδιο πρόβλημα συνεχώς. Ενώ είναι γνωστό στην διεύθυνση της Καστοριάς. Είναι γνωστό το πρόβλημα εδώ και χρόνια. Το κομμάτι το κτηριακό στο τρίτο. Γι' αυτό και δινόταν η λύση μέχρι τώρα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια σκληρότητα στη στάση γενικά του να σπάσουν τμήματα, το οποίο φυσικά σημαίνει και πρόσληψη αναπληρωτών. Αυτό σημαίνει. Μια πολύ σκληρή στάση από το Υπουργείο, δεν είναι μόνο τοπικά, δεν συμβαίνει μόνο στην Καστοριά αυτό, συμβαίνει πανελλαδικά και τα κενά που πληρώθηκαν με τη δεύτερη με τους δεύτερους διορισμούς αναπληρωτών έχουν μείνει πάρα πολλά ακόμα πανελλαδικά. Πάμε λίγο τώρα και γενικότερα στο θέμα των καταλήψεων. Πια από σήμερα είναι όλα τα λύκεια και το δεύτερο μπήκε στην κατάληψη. Βέβαια έχουμε και κάποιες παράπλευρες απώλειες. Δηλαδή το τρίτο λύκειο τώρα που είχε ξεκινήσει και τις καταλήψεις, αν δεν κάνω λάθος, δυσκολεύει τα μαθήματα του Εσπερινού που εκεί θέλουν να πάνε για το μάθημα. Αυτό η αλήθεια είναι πάντα είναι ένα πρόβλημα αυτό σημαντικό. Πριν ότι πάντα όταν κάνει κατάληψη το τρίτο, την πληρώνει και το Εσπερινό γυμνάσιο και λύκειο. Ναι, εντάξει, υπάρχουν οι παράπλευρες απώλειες, αλλά νομίζω τα προβλήματα που υπάρχουν, που αφορούν γενικά τα λύκεια, τα πρωινά και των μαθητών, αφορούν και των Εσπερινών, πόσο περισσότερο εγώ θα έλεγα των Εσπερινών. Γιατί εκεί οι μαθητές είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Οπότε όσον αφορά το θέμα της πανδημίας, είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κάτι. Σωστά. Από την άλλη, είναι λύση η κατάληψη. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί σύμφωνα με τα νέα που έχουν ψηφιστεί για τις καταλήψεις, η κατάληψη είναι μια παράνομη πράξη. Η κατάληψη σίγουρα δεν είναι το τελευταίο και το ίστατο εργαλείο που μπορεί να έχει κάποιος για να κάνει. Εδώ πιστεύετε ότι τα παιδιά εξήντλησαν όλα τα περιθώρια για να φτάσουν στην κατάληψη, λοιπόν? Νομίζω τα έχουμε εξαντλήσει ήδη εμείς σαν εκπαιδευτική, γιατί τα αιτήματά μας δεν είναι διαφορετικά. Αυτά που φωνάζουμε από τα μέσα Αυγούστου και μετά όταν μιλάμε για το ξεκίνημα του σχολείου, δεν διαφοροποιήθηκε κάτι όσον αφορά τα αιτήματα. Αυτό που φωνάζουμε, απλώς οι μαθητές αποφάσισαν να ορθώσουν και αυτή τη φωνή τους. Και από ό,τι ακούω, σας ακούω, ακούω τις εκπομπές, βλέπω τα blogs, δεν διαφωνεί κανένας με τα αιτήματα. Όχι. Ίσα που θα παρατηρούσαμε ότι στα αιτήματα των παιδιών υπάρχει μια συγκρότηση, έτσι πως διαβάσαμε τα αιτήματα, μια θα λέγουμε ιεράρχηση σωστή. Είναι καλοβαλμένα τα ζητήματα. Και το ζήτημα είναι και πανελλαδικό. Να μην γελιόμαστε, κύριε Παρίση, ναι. Νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνουν πανελλαδικές κινητοποιήσεις από τους μαθητές πια και όχι. Σήμερα υπάρχει ούτως ή άλλως. 200 σχολεία, νομίζω, είναι πανελλαδικά. Είναι πάνω και περισσότερα πλέον. Και είναι το πιο σωστό. Διότι είναι από τις λίγες φορές που τα αιτήματα είναι κοινά. Είναι κοινά όλες τις εκπαιδευτικές κοινότητες, έτσι έχει δίκιο η Έλληνα. Και νομίζω ότι να συμφωνούμε όλοι ότι τα αιτήματα είναι δίκαια των μαθητών, αλλά να τους πούμε εντάξει, γυρίστε στο σχολείο σας και μην μιλάτε, έχετε δίκιο, αλλά μην μιλάτε. Νομίζω και αυτό δεν είναι και το σωστό. Αντί το Υπουργείο να δώσει λύση στα ουσιαστικά προβλήματα, τι κάνει, προσπαθεί να τους τιμωρήσει? Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Τώρα, και ούτε η λογική ότι θα χάσετε έτσι και αλλιώς μαθήματα φέτος, οπότε μην κάνετε καταλήψεις, είναι σωστή? Δεν ξέρουμε αν θα χαθούν μαθήματα. Ναι, δεν ξέρουμε, και ούτως ή άλλως
για το κομμάτι των, γι' αυτό και η χθεσινή μας ανακοίνωση, το κομμάτι των καταλήψεων, έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο αναπληρώνονται οι ώρες που έχουν χαθεί. Τώρα, μέσα σε όλα υπάρχει και ο κορονοϊός. Ξεκίνησαν και μαζί αυτά, καταλήψει και κορονοϊός, τόσο σε καθηγητή όσο και σε μαθητές. Θέλω να σας ρωτήσω, και δεν ξέρω αν αυτό συνδυάζεται και υπάρχει μια νέα αναστάτωση, γιατί έγινε γνωστό χθες από την κοινότητα Κορισσού ότι κατόπιν ελέγχου πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε ένας 17χρονος πρόσφυγας από το Κουβέιτ. Μας έκανε και εντύπωση η χώρα καταγωγής του, δεν ξέρω, υπάρχουν πρόσφυγες και από το Κουβέιτ. Τέλος πάντων, και ότι αυτός πήγαινε και σχολείο, δεν ξέρω αν σε κάποιο λύκειο εδώ της. Ενδεχομένως, ναι, δεν ξέρω και εγώ σε ποιο σχολείο πήγαινε, αλλά επειδή όλα τα σχολεία λίγο πολύ πλέον του νομού. Και ότι τα παιδιά αυτά τώρα πάνε για τεστ και τέτοια. Δηλαδή δεν ξέρω αν τι μαθαίνετε εσείς γύρω από αυτό. Αν αυτό φέρει μια νέα επιπλοκή τώρα και αναστάτωση στα ήδη αναστατωμένα σχολεία. Αυτό θα συνέβαινε ούτως ή άλλως σε οποιαδήποτε περίπτωση, άσχετα αν το παιδί είναι προσφυγόπουλο ή είναι. Σωστά, ναι, ναι, κατώτατα. Το πρωτόκολλο το οποίο αντιμετωπίζει ένα σχολείο την περίπτωση είναι το ίδιο, δεν έχει να κάνει. Απλώς εκεί έχει ένα πλέον στοιχείο επειδή είναι μέσα από δομή, οπότε εκεί θα πρέπει και η αντίστοιχη δομή η οποία είναι υπεύθυνη για τα παιδιά αυτά να προχωρήσουν τα δικά της πρωτόκολλα που υπάρχουν για τις δομές των προσφύγων. Κατάλαβα. Αλλά το σχολείο θα λειτουργήσει σαν όπως για όλους τους μαθητές και έτσι οφείλει να κάνει και έτσι τα κάνει με σίγουρος οι συνάδελφοι. Ξέρουν πολύ καλά, έχουν ήδη ξεκινήσει και αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Οπότε θα λειτουργήσουν κανονικά και θα κάνουν το κομμάτι της εκδηλάτησης που προβλέπεται. Και κάτι ακόμη, κύριε Παρίση, πριν σας αποδεσμεύσουμε. Πώς πιστεύετε ότι θα συνεχίσουμε? Είδατε πώς αρχίσαμε. Δηλαδή τώρα έχουμε λίγες μέρες που ξεκινήσαμε τα σχολεία μας, δεύτερη-τρίτη εβδομάδα. Πώς θα συνεχίσουμε? Στην Καστοριά, ίσως λίγο αργότερα, γιατί βλέπαμε τι συμβαίνει στην Αθήνα. Η Αθήνα, η αλήθεια είναι ότι εγώ έχοντας επικοινωνία με Αθήνα. Εκεί πέρα έχει γιγαντωθεί το θέμα πλέον, τα κρούσματα σκάνε στα σχολεία συνεχώς. Εδώ ίσως μας έπιασε πιο νωρίς από ό,τι θα θέλαμε, μάλλον θα περιμέναμε, αλλά θα το αντιμετωπίζαμε, αυτό είναι δεδομένο. Σίγουρα είναι δύσκολο το να αντιμετωπίσουμε, το σχολείο δεν, η εκπαιδευτική δεν είναι γιατροί, έχουμε πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά υπάρχουν νομίζουμε και αστοχίες, όπως για παράδειγμα να σας φέρω, αν σε περίπτωση θετικού κρούσματος σε ένα σχολείο, οι οριζόμενες δεν συνιστάται, λέει, καθολικός έλεγχος εργαστηριακός των στενών επαφών, αν είναι ασυμπτωματική. Το οποίο εμείς νομίζουμε ότι είναι εντελώς λάθος, γιατί οι ασυμπτωματικοί είναι ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι μπορούν εύκολα να μεταδώσουν. Οπότε υπάρχουν, νομίζουμε, αστοχίες. Τις είχαμε θέσει και στη συνάντηση με τον κύριο Παπαδόπουλο που κάναμε μέσα των σχολείων. Το έχει θέσει και η ΟΛΜΕ με έγγραφο που στάλθηκε χθες στα σχολεία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζουμε ότι και θα πρέπει φυσικά να εξοπλιστούν ακόμα περισσότερο τα σχολεία και να δοθούν όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται. Κύριε Παρίση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Λογικά θα τα ξαναπούμε μάλλον πολύ σύντομα. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.